Έντονα προβληματισμένοι εμφανίζονται οι έμποροι της Θεσσαλονίκης για την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε σήμερα. Ο κ. Χιονίδης επανέλαβε την πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την κατάργηση των προεκπτώσεων. Όπως είπε ο κ. Χιονίδης, οι έμποροι δεν προσβλέπουν σε αύξηση της κατανάλωσης. Είναι πολύ μεγάλη η περίοδος των εκπτώσεων και αυτό κάνει πολύ κακό στην αγορά. Έτσι. Τώρα, τη συγκεκριμένη περίοδο, φυσικά θα υπάρχει μια αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω κάποιων εκπτώσεων που θα κάνουν τα συγκεκριμένα μαγαζιά, αλλά ουσιαστική κατανάλωση δεν θα υπάρχει. Ο κόσμος σκέφτεται το χειμώνα που θα έρθει και μαζεύεται οικονομικά και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, οι εκπτώσεις το πρώτο δεκαήμερο θα είναι σε χαμηλά ποσοστά και στη συνέχεια θα αυξηθούν έως 50%. Οι εκπτώσεις δεν είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, δεν είναι πολύ μεγάλες οι εκπτώσεις, να ξέρετε. Είναι σε χαμηλό ποσοστό. Εγώ προφανώς πιστεύω μετά από κανένα μήνα ή στις κανονικές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν με μεγάλες εκπτώσεις. Για το συγκεκριμένο δεκαήμερο θα είναι χαμηλές εκπτώσεις. Μπορεί να είναι από 10 έως 30% το πολύ. Τώρα μιλάμε για τις φυσιολογικές εκπτώσεις, έτσι. Μετά στις 20 Ιουλίου πιστεύω και ότι θα είναι άλλο το ποσοστό των εκπτώσεων. Θα ανέβει δηλαδή, μπορεί να είναι από 30-50%. Αυτό που διαπιστώνεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης είναι ότι μειώθηκε σημαντικά η εμπορική κίνηση από τους Βαλκάνιους και σύμφωνα με τον κύριο Χιονίδη, αυτό οφείλεται ότι πλέον βρίσκουν αυτό που θέλουν στις αγορές των χωρών τους. Σε αυτή την περίοδο έχει μειωθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα των ξένων, καταναλωτών. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή, ενώ το Μάιο είχαν μεγάλη επισκεψιμότητα ξένων τουριστών, αυτή την περίοδο δεν έχουμε στο επίπεδο που είχαμε τότε. Είναι πολύ χαμηλά τα επίπεδα. Ας πούμε αυτή τη στιγμή τα Σόφια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο των τουριστών είναι πολύ χαμηλό. Μιλάω για την κατανάλωση πλέον, για να διευκρινίσω. Δεν υπάρχει κατανάλωση το κοινό αυτό που υπήρχε παλιά. Στο τέλος περίοδου των εκπτώσεων, οι έμποροι θα κάνουν το ταμείο και ευελπιστούν οι εισπράξεις τους να τους δώσουν μια μικρή ανάσα για τους προσεχείς δύσκολους μήνες.